Συγκλονισμένη είναι η Ομογένεια μετά το θάνατο του Ελληνοαμερικάνου Γιώργου Ζαπάντη. Το νέο κρούσμα αστυνομικής βίας σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Whitestone μετά από καταγγελία περαστικού που υποστηρίζει ότι 29χρονος είχε στην κατοχή του όπλο. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί κεραυνοβολούν το θύμα με ηλεκτρικό ρεύμα, με εκείνο να καταλήγει στο ασθενοφόρο που το μετέφερε. Αποκλειστικά στην κάμερα του New Group TV, η μητέρα του θύματος και ο δικηγόρος της οικογένειας. Έχασα το λεβέντι μου, έχασα το δεξί μου χέρι, έχασα το καλύτερο πράγμα που μπορούσα να είχα στη ζωή μου. Είμαι μάνα από 17 χρονών, έχω έρθει στην Αμερική και από 18 είχα την κόρη μου που έχω πρόβλημα με το κορίτσι μου. Μετά από 8 χρόνια πέθανε ο άντρας μου, τα μεγάλωσα τα παιδιά μου μόνη μου. Αυτό που έγινε στο Γιώργο Ζαπάντη δεν ήταν το ίδιο με τον George Floyd και τον Rayshard Brooks. Ήταν ειδική κατάσταση και αυτή η ειδική κατάσταση, το γεγονός που έγινε εδώ, έπρεπε η αστυνομία να στείλει μια ειδική ομάδα. Ξέρανε ότι θα αντιμετωπίσουν ένα άνθρωπο με ψυχολογικά προβλήματα και αντί να στείλουν τέτοια ομάδα, στείλανε κανονικούς αστυνόμους που δεν ήταν ικανοί, δεν ήταν εκπαιδευμένοι, δεν ξέρανε πώς να το αντιμετωπίσουν. Λάθος η αστυνομία, λάθος συνεννόηση, λάθος κατάλαβε, δεν έπρεπε να πάει μέσα στο σπίτι μου, δεν έπρεπε να πάει να τον τραβήξει και να τον σκοτώσει το παιδί μου με κανένα τρόπο, αλλά όπως σκοτώνησαν και τους υπόλοιπους κόσμος, τα παιδιά και οι ανθρώποι που πεθάνανε, πέθανε και ο γιος μου και αυτό σαν μάνα δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μου πώς πέθανε το παιδί μου με το χειρότερο τρόπο από την αστυνομία στα χέρια. The doorway was broken. This door had to be removed completely because it was broken and shattered. This was the exoporta, the screen door. There was blood all over this area, and the video shows the angle from looking down and George in this doorway. And this is where I believe he spent his last moments.